Δείτε 25 εκπληκτικά γεγονότα για το σύμπαν που αποδεικνύουν το πόσο απίστευτος και μυστηριώδης είναι ο κόσμος. 1. Η Σελήνη απομακρύνεται από εμάς με ρυθμό περίπου 3,8 εκατοστά ή 1,5 ίντσες ετησίως. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα προκαλέσει αύξηση της διάρκειας της ημέρας στη Γη, αν και θα χρειαστούν δισεκατομμύρια χρόνια για να γίνει αισθητή η διαφορά. 2. Σε μια περιοχή που ονομάζεται Σαγιτέριας B2, κοντά στο κέντρο του γαλαξία, υπάρχει ένα τεράστιο νέφος εθυλικής αλκοόλης που αιωρείται στο διάστημα. Αυτό το νέφος συνοπνεύματος θα μπορούσε να παράγει 400 τρισεκατομμύρια μπουκάλια μπύρας, αλλά μην ελπίζετε. Είναι γεμάτο τοξικές χημικές ουσίες. 3. Έχετε αναρωτηθεί πόσο κοστίζει να στείλεις έναν αστροναύτη στο διάστημα? Μια πλήρης διαστημική στολή της NASA κοστίζει 12 εκατομμύρια δολάρια, με το 70% του κόστους να πηγαίνει στο σακίδιο και το σύστημα ελέγχου. Αυτές οι στολές είναι απαραίτητες για την επιβίωση των αστροναυτών στο κενό του διαστήματος. 4. Τείνουμε να σκεφτόμαστε ότι όλα έχουν αρχή και τέλος, αλλά το σύμπαν αποτελεί εξαίρεση. Σε αντίθεση με ό,τι φανταζόμαστε, δεν υπάρχει κέντρο του σύμπαντος. Επεκτείνεται παντού, προς όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Έτσι, όπου και αν βρίσκεστε, είστε στο κέντρο της επέκτασης. 5. Οι αστέρες νετρονίων είναι απίστευτα πυκνοί. Οι αστέρες νετρονίων είναι από μινάρια εκρήξεων σούπερνόβα. Μόνο ένα κουταλάκι υλικού από έναν αστέρα νετρονίων θα ζύγιζε περίπου 6 δισεκατομμύρια τόνους στη Γη. Η πυκνότητά τους είναι τόσο ακραία που τα ίδια τα άτομα καταραίουν, αφήνοντας μόνο νετρόνια. 6. Υπάρχει πλανήτης φτιαγμένος από διαμάντια. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης γνωστός ως 55 Cancri, ο οποίος, όπως πιστεύουν οι επιστήμονες, μπορεί να αποτελείται κυρίως από άνθρακα και διαμάντι. Είναι μια υπεργή που περιφέρεται γύρω από το άστρο της σε μόλις 18 ώρες και έχει πρωτόγνωρη λάμψη. 7. Παρά το όνομά τους, οι μαύρες τρύπες δεν είναι πραγματικά τρύπες. Είναι απίστευτα πυκνές περιοχές του διαστήματος όπου η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή που ούτε το φως δεν μπορεί να διαφύγει. Στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας υπάρχει ένα σημείο που ονομάζεται μοναδικότητα, όπου η βαρύτητα γίνεται άπειρη και η κατανόησή μας για τη φυσική καταραίει. 8. Οι αστροναύτες που έχουν κάνει διαστημικούς περιπάτους αναφέρουν μια περίεργη μυρωδιά που κολλάει στις στολές τους όταν επιστρέφουν στο διαστημικό σταθμό. Περιγράφουν τη μυρωδιά ως ένα μείγμα από καμένη μπριζόλα, καυτό μέταλλο και αναθυμιάσεις συγκόλησης, που προκαλούνται από σωματίδια υψηλής ενέργειας ονόματι πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες. 9. Κάθε άνθρωπος στη Γη περιέχει αστρόσκονη. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το ανθρώπινο σώμα, άνθρακας, άζωτο και οξυγόνο, δημιουργήθηκαν στους πυρήνες των άστρων και διασκορπίστηκαν στο διάστημα όταν αυτά τα άστρα πέθαναν. Έτσι, όταν λέμε ότι είμαστε φτιαγμένοι από αστρόσκονη, είναι κυριολεκτικά αλήθεια. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα άστρα με τον πιο θεμελιώδη τρόπο. 10. Ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα στο Everest από όσο στο επίπεδο της θάλασσας. Λόγω της καμπύλωσης του χωροχρόνου, ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα όσο πιο μακριά βρίσκεστε από το κέντρο της Γης. Έτσι, αν στέκεστε στην κορυφή του Everest, γερνάτε λίγο πιο γρήγορα από κάποιον στο επίπεδο της θάλασσας. Η διαφορά είναι ανεπαίσθητη, αλλά μετρήσιμη. 11. Μικροσκοπικά, σχεδόν χωρίς μάζα σωματίδια που ονομάζονται νετρίνα διαπερνούν συνεχώς το σώμα σας, περίπου 65 δισεκατομμύρια ανά τετραγωνικό εκατοστό κάθε δευτερόλεπτο. Αυτά τα αόρατα σωματίδια παράγονται σε τεράστιες ποσότητες από πυρηνικές αντιδράσεις στα άστρα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθούν. 12. Υπάρχουν περισσότερα άστρα στο σύμπαν από όσοι κόκκι άμμου στη Γη. Ο τεράστιος αριθμός των άστρων είναι πέρα από την κατανόησή μας. Στην πραγματικότητα, οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι υπάρχουν χίλιες φορές περισσότερα άστρα στο σύμπαν από όλους τους κόκκους άμμου στη Γη. 13. Το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος είναι αόρατο. Το σύμπαν που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα αυτού που υπάρχει. Περίπου το 85% της ύλης στο σύμπαν είναι αόρατο. Αυτή η μυστηριώδης ουσία δεν εκπέμπει, δεν απορροφά και δεν αντανακλά φως, γεγονός που την καθιστά μη ανιχνεύσιμη. Οι επιστήμονες την αποκαλούν σκοτεινή ύλη. 14. Μια μέρα στην Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από ένα έτος της. Αυτό μπορεί να ακούγεται αδύνατο, αλλά στην Αφροδίτη, μια μέρα, μια πλήρης περιστροφή γύρω από τον άξονά της, διαρκεί 243 γήινες ημέρες, ενώ το έτος της, μια πλήρης περιφορά γύρω από τον ήλιο, είναι μόνο 225 γήινες ημέρες. Έτσι, η Αφροδίτη έχει την παράξενη ιδιότητα να έχει μεγαλύτερες ημέρες από τα έτη της. 15. Όταν κοιτάζετε τα άστρα, στην πραγματικότητα βλέπετε πίσω στον χρόνο. Το φως από το πλησιέστερο σε εμάς άστρο μετά τον ήλιο, τον εγκύτατο του Κενταύρου ή Πρόξιμα Σεντόρι, χρειάζεται 4,24 χρόνια για να φτάσει στη Γη. Έτσι, όταν κοιτάζετε τα άστρα,
βλέπετε πως ήταν πριν από χρόνια, ακόμη και δισεκατομμύρια χρόνια πριν. 16. Αν και συχνά το αποκαλούμε κενό, το διάστημα δεν είναι εντελώς άδειο. Περιέχει μικροσκοπικά σωματίδια, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ακόμη και ολόκληρα νέφη αερίων και σκόνης. Η πυκνότητα είναι απίστευτα χαμηλή σε σύγκριση με τη Γη, αλλά πάντα υπάρχει κάτι που αιωρείται εκεί έξω. 17. Η εντυπωσιακή δακτύλη του Κρόνου είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο σε κοσμικούς όρους. Μελέτες δείχνουν ότι σχηματίστηκαν μόλις πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια, που σημαίνει ότι είναι νεότεροι από πολλά είδη δεινοσαύρων που περιπλανήθηκαν στη Γη πριν από πολύ καιρό. 18. Συχνά σκεφτόμαστε πλανήτες που περιφέρονται γύρω από άστρα όπως ο ήλιος μας, αλλά μερικοί πλανήτες είναι ελεύθεροι και περιπλανιούνται ελεύθερα στο διάστημα χωρίς μητρικό άστρο. Αυτοί οι πλανήτες μπορεί να είναι κατάλοιπα από το σχηματισμό ηλιακών συστημάτων ή να εκτοπίστηκαν από τις τροχές τους από βαρυτικές αλληλεπιδράσεις. 19. Το ψυχρότερο μέρος στο σύμπαν είναι ψυχρότερο από το ίδιο το διάστημα. Το διάστημα είναι κρύο, αλλά υπάρχει μια περιοχή που ονομάζεται Νεφέλωμα Μπούμαραν, όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους μείον 272 βαθμούς Κελσίου, μόλις έναν βαθμό Κελσίου πάνω από το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν εμφανίζεται σε θερμοκρασία 0 Κέλβιν ή μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου ή στους μείον 460 βαθμούς Φαρενάιτ. Η ταχεία διαστολή του νεφελώματος είναι αυτή που προκαλεί το ακραίο ψύχος του, καθιστώντας το πιο ψυχρό γνωστό φυσικό μέρος στο σύμπαν. 20. Το μεγαλύτερο άστρο μπορεί να καταπιεί το ηλιακό μας σύστημα. Βρίσκεται στο μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου. Το GOG-64 είναι το μεγαλύτερο γνωστό άστρο με ακτίνα περίπου 1540 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του ήλιου μας. Αν τοποθετηθεί στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, η επιφάνειά του θα έφτανε πέρα από τον Δία, καταπίνοντας όλους τους εσωτερικούς πλανήτες. 21. Μπορεί το διάστημα να είναι κενό, αλλά τα άστρα μπορούν να δημιουργήσουν κύματα πίεσης που παράγουν ήχο. Αυτά τα κύματα ταξιδεύουν μέσα από το πλάσμα του άστρου και προκαλούν ταλαντώσεις, παρόμοιες με μουσικές νότες. Παρόλο που δεν μπορούμε να τις ακούσουμε άμεσα, οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν ειδικά όργανα για να τα μετατρέψουν σε ηχητικά κύματα που μπορούμε να καταλάβουμε. 22. Ο γαλαξίας μας είναι σε πορεία σύγκρουσης. Σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο γαλαξίας μας, Milky Way, πρόκειται να συγκρουστεί με το γειτονικό μας γαλαξία, την Ανδρομέδα. Όμως, μέχρι να συμβεί αυτό, ο ήλιος μας μπορεί να έχει ήδη εξελιχθεί σε κόκκινο γίγαντα, καταβροχθίζοντας πιθανώς τη Γη. 23. Ενώ το σύμπαν διαστέλλεται, υπάρχει ένας κοσμικός ορίζοντας πέρα από τον οποίο δεν μπορούμε να δούμε. Το φως από αυτές τις μακρινές περιοχές δεν είχε αρκετό χρόνο για να φτάσει σε εμάς, λόγω του ορίου που θέτει η ταχύτητα του φωτός. Έτσι, θεωρητικά, το σύμπαν έχει άκρη, αλλά είναι για πάντα εκτός του οπτικού μας πεδίου. 24. Ο ήλιος μας είναι τεράστιος. Φανταστείτε ότι μπορούν να χωρέσουν περίπου 1,3 εκατομμύρια πλανήτες σαν τη Γη μέσα του. Είναι τόσο μεγάλος που περιέχει το 99,86% της μάζας ολόκληρου του ηλιακού συστήματος. Χωρίς αυτόν, η ζωή όπως τη ξέρουμε δεν θα υπήρχε. 25. Ένα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα. Το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται επαόριστον. Ενώ η βαρύτητα αρχικά επιβράδυνε τη διαστολή του, μια μυστηριώδης δύναμη γνωστή ως σκοτεινή ενέργεια την επιταχύνει τώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι μακρινοί γαλαξίες θα απομακρύνονται όλο και περισσότερο, και μια μέρα ίσως να μην μπορούμε καν να τους δούμε. Το σύμπαν είναι γεμάτο από εκπληκτικά φαινόμενα που μας κάνουν να συνειδητοποιούμε το πόσο μικροί είμαστε μέσα στην τεράστια έκτασή του. Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για τη φωτιά και πώς λειτουργεί, μην χάσετε αυτό το βίντεο. Τα λέμε εκεί! Κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για περισσότερα βίντεο σαν αυτό στο κανάλι Most Interesting με τα πιο ενδιαφέροντα.